Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να ευθυγραμμίσουμε αντικείμενα. Η ευθυγράμμιση γίνεται με την εντολή Align. Η εντολή Align είναι αυτό εδώ το εικονίδιο. Για να ευθυγραμμίσω δύο αντικείμενα, δηλαδή παραδείγματος χάρη, αν θέλω, ας το βάλω εδώ να το βλέπω wireframe για να βλέπετε, αυτή τη σφαίρα να τη βάλω, να την κεντράρω, να το πω και έτσι με το box. Επιλέγω τη σφαίρα την οποία θέλω να τη μετακινήσω και να ευθυγραμμιστεί. Και επιλέγω την εντολή Align. Τώρα πρέπει να επιλέξω το αντικείμενο. Να ξέρετε, δεν το έχουμε πει, εδώ κάτω υπάρχει, στην ουσία βλέπω πόσα αντικείμενα έχω επιλέξει και αν πάρω μια εντολή τι περιμένει σαν επόμενο βήμα που μένει ο υπολογιστής. Δεν μπορώ να γράψω, δεν είναι σαν το command line του AutoCAD, απλά βλέπω, δηλαδή εδώ πέρα λέει pick align target object. Επιλέγω λοιπόν το αντικείμενό μου. Και ανοίγει αυτή εδώ η καρτέλα. Διαλέγω με βάση ποιον άξονα θέλω να το ευθυγραμμίσω. Αν θέλω με όλους, θέμεζεται και βλέπετε μετακινείται. Και επιλέγω τι θέλω να μετακινήσω, ποιο σημείο θέλω να ευθυγραμμιστεί με ποιο. Δηλαδή, αν θέλω το κέντρο της σφαίρας να πάει στο κέντρο του κουτιού, θα του πω από το current object που είναι το επιλεγμένο που είναι η σφαίρα, το κέντρο, να πάει στο κέντρο του target που είναι το box. Θέλω το πιο κάτω σημείο να πάει στο πιο κάτω σημείο, θα το κάνω έτσι. Το πιο πάνω στο πιο πάνω. Ωραία. Και το pivot point στο pivot point. Θα δούμε τι είναι το pivot point. Αν το αφήσω κέντρο με κέντρο, έχει πάει το κέντρο του αντικειμένου στο κέντρο του κουτιού. Θα πατήσω OK, είναι έτοιμο. Το pivot point που έλεγε, κάθε αντικείμενο όταν σχεδιάζεται έχει ένα pivot point που είναι εκεί που τοποθετούνται οι άξονες. Δηλαδή, αν πάρω αυτή, επιλέξω αυτόν τον κύλινδρο, παραδείγματος χάρη, βλέπετε ότι οι άξονες έχουν τοποθετηθεί στη μέση του αντικειμένου, στην κάτω πλευρά. Βλέπετε εδώ είναι το κέντρο και στο κάτω σημείο. Το pivot point μετακινείται και για την ακρίβεια θα δούμε σε επόμενο βίντεο πώς πρέπει να το μετακινούμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Λοιπόν, δηλαδή του πω ότι θέλω αυτό εδώ πέρα να το κεντράρω με αυτό, δηλαδή να βρεθεί το κέντρο, το κέντρο του κυλίνδρου αυτού, στο κέντρο του κυλίνδρου αυτού, ωραία, αλλά χωρίς, όχι μέση, δηλαδή να είναι στο ίδιο ύψος, να κουμπάνε κάτω-κάτω, και απλά να έχουν το ίδιο κέντρο για να δημιουργήσουμε τον κύκλο, να το πω και έτσι. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πιάσω το pivot point. Επιλέγω align, επιλέγω τον άλλο κυλίνδρο και του λέω το pivot point στο pivot point. Και πατώ OK. Και τώρα αν παρατηρήσουμε, δηλαδή αν τα επιλέξω αυτά, θυμίζω, και τα κάνουμε isolate, έχει μπει το κέντρο στο κέντρο, αλλά όχι το κέντρο του κυλίνδρου στο κέντρο του κυλίνδρου, γιατί αν είχε γίνει αυτό, θα ήταν η μέση στη μέση, δηλαδή αν επιλέξω πάλι αυτό εδώ και του πω align με αυτό εδώ και του πω κέντρο με κέντρο, μου πήγε το κέντρο του κυλίνδρου σε όλους τους άξονες στο κέντρο εδώ πέρα. Ενώ με το pivot point μου το πήγε στο κάτω σημείο, μου το κεντράρισε με βάση τους άξονες τους. Πατάμε OK. Αυτό όσο αφορά πώς μπορούμε να κεντράρουμε αντικείμενα.